Και ο Θανάσης Λιτσογιάννη φυσικά, ο συνάδελφός μου, συνεργάτης μας στην Κυριακάτικη Κόντρα News και που έχει και το πολύ μαχητικό και πολύ πετυχημένο site του, το αιρετικός.gr. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εμίλια. Τι γίνεται? Μια χαρά, να σου πω κάτι σήμερα. Ναι, ναι. Δηλαδή σήμερα ένιωσα ενδεχομένως μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ως δημοσιογράφος. Ναι, ναι. Άκουσα ή διάβασα μάλλον την επικεφαλής του Δούνου του, ναι, να παροτρύνει τις κυβερνήσεις. Από τη Ρουμανία είναι αυτή, Τη Βουλγαρία. Βουλγαρία είναι, Βουλγάρα είναι. Η Κρυσταλίνα, ναι, Γεωργίεβα, να παροτρύνει τις κυβερνήσεις, ναι, να ξοδέψουν. Ξοδέψτε. Έχουν ποιος να το φανταζόταν. Έχουν να ξοδέψουν. Έχουν να ξοδέψουν. Ξοδέψτε και μετά όταν περάσει, ξοδέψτε. Προς τις κυβερνήσεις. Το αντιλαμβάνεσαι? Τώρα εμείς αυτό έχουμε... είναι ένα μήνυμα και προς τις δικές μας. Ξοδέψτε και στον κύριο Μητσοτάκη. Λέει και στον κύριο Μητσοτάκη, ξόδευε Κυριάκο του. Ναι, για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Τώρα κύριε Καλάκο, δεν ξέρω, υπάρχει ταμείο, έχουμε λεφτά? Τι λέτε εσείς? Λεφτά έχουμε. Κοιτάξτε, τα αποθεματικά τρώμε. Υπάρχει αυτό που λέμε χρήμα, υπάρχει? Ό,τι υπάρχει από τα αποθεματικά τρώμε. Βέβαια, χρήμα από το εξωτερικό δεν έχει έρθει τίποτα ακόμα. Περιμένουμε ακόμα. Θα αργήσει από ό,τι φαίνεται. Και το έλλειμμα στο πεντάμινο, πόσο είναι κύριε Καλάκο μέχρι τώρα? Το έλλειμμα στο πεντάμινο είναι γύρω στα 5 δις. 5 δισεκατομμύρια ευρώ το έλλειμμα. Μεγάλη ιστορία, ναι. Και αναμένεται και στην κοινωνική ασφάλιση ιδιαίτερα, αναμένεται τέλος του χρόνου να κλείσουμε με 4 δις έλλειμμα. Στην κοινωνική ασφάλιση 4 δις έλλειμμα. Τέλος του χρόνου. Δηλαδή μιλάμε τώρα από εδώ και πέρα, μιλάμε για γολγοθά, για οικονομικό γολγοθά. Έως το τέλος του 20, έτσι δεν είναι? Έτσι. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει και η Morgan Stanley, το έχει η Κυριακάτικη, η Contra News της Τρίτης. Έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως θα δείτε. Όλα τα ονόματα υπουργών και υφυπουργών που φεύγουν ή μετακινούνται για τον ανασχηματισμό που προανήγγειλε και σχεδόν επίσημα ο κύριος Γεραπετρίτη σήμερα στον Άρη Πορτοψάλτε στο ραδιόφωνο του Sky. Και το άρθρο της Contra News λέει: καμπάνα από τη Morgan Stanley, η εκτίμηση για ύφεση στην Ελλάδα της τάξης του 11,5% δεν είναι καμπανάκι, αλλά καμπάνα για το τι μας περιμένει. Πάρα πολύ εύστοχα. 11,5% είπες, λέει Morgan Stanley. Εμίλε, αν δεν ακολουθήσουν... Κοινώς θα φάμε καλά. Το 20 θα φάμε καλά. Αν δεν ακολουθήσουν την προτροπή, μάλιστα, της κυρίας Γεωργίεβα... Της κυρίας Βουλγάρας Γεωργίεβα, ναι. Θα φτάσουμε στο 11,5%. Ξοδέψτε. Αν ακολουθήσουν την προτροπή, λοιπόν, και πρέπει να την ακολουθήσουν γιατί... Εάν πέσει η οικονομία τόσο χαμηλά, θα μας κοστίσει πολύ περισσότερο να τη σηκώσουμε. Για πάμε να